Κορίτσια, πέστε μου δύο λόγια για το μάτς. Ξεκινά την λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενες για την νίκη. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την προσπάθεια. Νομίζω κάναμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Εντάξει, το δεύτερο σετ ήμασταν αρκετά κοντά στους σκόρους μας, έχει επικερδίσει. Γιατί κατά τα άλλα, εμένα μου άρεσε, είμαι ευχαριστημένη για το που να πω. Ήμασταν αγωνιστικές. Ξέραμε ότι ο Ηρακλής έχει μια πολύ καλή έδρα. Είναι ανταγωνιστική ομάδα, νεανική. Έχει διάθεση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το έδειξε. Αλλά μπήκαμε σοβαρά και έτσι δεν δώσαμε τη δυνατότητα να. Κορίτσια, και σήμερα είδαμε αρκετά λάθη. Η Αθηνά είναι λίγο πιο παλιά, γνωρίζει. Παλιότερα δεν υπήρχαν τόσο πολλά. Πού οφείλεται αυτό? Στο ότι είμαστε μια νεανική ομάδα. Ενώ θεωρώ ότι είμαστε ένα μεγάλο ποσοστό των αθλητριών, είμαστε νέες. Γιατί και εγώ μέσα σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Και όσο να είναι, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να δεθεί η ομάδα. Γι' αυτό προσπαθούμε. Εγώ έχω να πω ότι θα διαφωνήσω λίγο. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, στο πρώτο σετ δεν κάναμε λάθη. Το πήραμε σχετικά εύκολα. Στο δεύτερο, σε ένα σημείο, εντάξει, ήταν και κοντά το σκορ. Και τα περισσότερα λάθη έγιναν στο τρίτο σετ που ρισκάραμε με κάποια θέματα σύμφωνα με την τακτική. Γιατί είχαμε άνοιξη το σκορ. Οπότε αυτό δοκιμάζαμε κάποια νέα πράγματα. Και είναι λογικό να κάνει και λάθη. Ήταν καλή ευκαιρία εφόσον είχαμε τη δυνατότητα αυτή να το δουλέψουμε. Επόμενο μάτσο που με πάει να κάνω. Ντέρμπι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παναθηναϊκός είναι στην τετράδα. Πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά και να είμαστε συγκεντρωμένοι να δώσουμε το 100%. Ναι, το θετικό είναι ότι θα παίξουμε στην έδρα μας, θα έχουμε τη στήριξη του κόσμου και στον Ιωνικό. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και την νίκη. Πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο στόχος. Πάμε για πρωτάθλημα. Και εκεί πέρα.